Υποδεχτήκαμε σήμερα εδώ τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Γεωργόπουλο, όπως πολλές φορές είναι νομίζω απαράδεκτο θα έλεγα ένα πανεπιστήμιο σαν το Πανεπιστήμιο του Πειραιά να μην έχει μια μόνιμη και διαρκή συνεργασία με το Δήμο του Πειραιά. Αυτό κοιτάμε εδώ και δύο χρόνια να το οργανώσουμε. Έχουμε προβληθεί σε διάφορες συνέργειες. Σήμερα προέψαμε λοιπόν άλλη μια, θα έλεγα, σημαντική συμφωνία και για το Πανεπιστήμιο και για τους δημότες σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το Πανεπιστήμιο του Πειραιά θα μας δωρήσει 50 υπολογιστές, θα τοποθετηθούν στην βιβλιοθήκη μας, θα μπορούν να εκπαιδεύονται εκεί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου του Πειραιά και τον υπόλοιπο χρόνο να γίνεται χρήση από τους δημότες του Πειραιά, είτε για ανέβρεση πληροφοριών σε σχέση με τη βιβλιοθήκη, είτε να γίνουν μαθήματα πάνω στην πληροφορική. Είναι μια ακόμα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, έχετε να προσθεθεί σε προηγούμενες που έχουμε ανακοινώσει. Και νομίζω ότι το πιο κρίσιμο είναι οι επόμενες συνεργασίες που θα έχουμε με το Πανεπιστήμιο. Επαναλαμβάνω ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, οι Δήμοι έχουν πολύ βασικές και μεγάλες και διαρκείς συνεργασίες με τα πανεπιστήμια και αξιόλογα πανεπιστήμια, όπως είναι αυτό του Πειραιά. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε εμείς και νομίζω και τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν παράλληλα παρόμοια και πιο κρίσιμα και μεγαλύτερη σημασία προγράμματα. Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Δήμαρχο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εδώ στο Δημοτικό Μέγαρο, για να υπογράψουμε μία συμφωνία, ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και στο Δήμο Πειραιώς, ιδιαίτερα με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πειραιώς, όσον αφορά καταρχάς την εκπαίδευση φοιτητών και πολιτών στα θέματα που μπορεί το Πανεπιστήμιο να βοηθήσει, αλλά και στην δημιουργία ενός κέντρου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου θα βοηθήσει από τη μια μεριά το Πανεπιστήμιο για να εκπαιδευτούν φοιτητές μας, από την άλλη μεριά τους πολίτες του Πειραιά να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της πληροφορικής για ανέβρεση πληροφοριών από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Είχα μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο και πιστεύουμε ότι τέτοιες συνέργειες θα πρέπει να συνεχίσουν για το καλό και των δύο, και του Πανεπιστημίου Πειραιώς αλλά και του Δήμου Πειραιώς. Νομίζω ότι τέτοιου είδους συνέργειες όπως αυτή η σημερινή με τον Δήμο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο του Πειραιά είναι αξιόλογες, γιατί θα αναβαθμίσουν διάφορες δράσεις που ήδη είχαν δρομολογηθεί από καιρό, αλλά την σημερινή τη θεωρώ ότι είναι κορύφωση και που βέβαια είναι απαρχή για την από εδώ και πέρα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με οποιονδήποτε άλλο φορέα μπορεί να συμβάλλει σε τέτοιου είδους ενέργειες. Θεωρούμε την συνεργασία, την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά πολύ σπουδαία. Είναι η πρώτη φορά που στην πραγματικότητα η Διεύθυνση Πολιτισμού έρχεται σε μια επαφή και σε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Προσδοκούμε πολλά ωφέλη, όχι μόνο στο επίπεδο των μαθημάτων τα οποία προβλέπονται να γίνουν από τους καθηγητές και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου προς τους δημότες, δωρεάν μαθήματα πληροφορικής, ώστε πολλοί πολίτες να εξοικειωθούν με αυτό που λέγεται ηλεκτρονικός υπολογιστής, με αυτό που λέγεται ίντερνετ, αλλά και με απλά προγράμματα Word ή Excel. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια πρώτη συνεργασία για να μας οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες και ουσιαστικότερες συνεργασίες. 90,4 Πειραιάς, κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο. 904 φορές καλύτερο. Εμπλουτίζει, ανανεώνει και δημιουργεί ένα ισχυρό και πλούσιο πρόγραμμα, καλύπτοντας με απλό, έξυπνο και γρήγορο τρόπο τις απαιτήσεις του σύγχρονου ακροατή. Σύντομη ενημέρωση. Ο καιρός. Η ενημέρωση του χρηματιστηρίου. Αθλητική ενημέρωση. Η κίνηση στους δρόμους. Στη διασκέδαση. Filmania. Κινηματογραφική ενημέρωση. Καλλιτεχνικά νέα. The Night Zone. Προτάσεις διασκέδασης. The Rock Zone. Η Rock Zone. The Dance Zone. Top 5. Κανάλι 1. Πειραιάς, πολιτισμός, ενημέρωση, ψυχαγωγία, πραγματικό ραδιόφωνο. Ενενήντα κόμμα τέσσερα, κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο.